Πάρουμε ενδιαφέρουσες απόψεις από ανθρώπους του εμπορικού κόσμου και ανθρώπους του των συνδικαλιστικών φορέων της περιοχής. Κώστα, καλησπέρα και πάλι σε σένα. Καλησπέρα και πάλι. Να ξεκινήσω κατευθείαν να ζητήσω τις απόψεις των δύο καλεσμένων μας. Ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Σταύρος Καδόγλου, και ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου και μέλος της διοίκησης του Σωματείου Σπάρτακος, ο Παύλος Μουρατίδης. Ναι. Κύριε Μουρατίδη, να ξεκινήσω από εσάς. Εσείς είστε κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, οι άνθρωποι που επί χρόνια λειτουργούσατε την ΔΕΗ, την μονοκαλλιέργεια, όπως λέμε εμείς στην τοπική κοινωνία, και τώρα αυτό φαίνεται ότι περνά στην ιστορία σιγά σιγά. Ποια είναι η θέση σας σε σχέση με την απολυμνητοποίηση? Προφανώς οι εργαζόμενοι ήταν αυτοί που είχαν στα χέρια τους αυτό το τομέα της παραγωγής, ο οποίος τόσα πολλά πρόσφερε και στον τόπο μας αλλά και στην εθνική οικονομία. Τώρα το ότι βαίνει πραγματικά προς το τέλος του έχει ονοματεπώνυμο αυτή η ιστορία. Κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό, κάποιοι οδηγούν την ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας εκεί, και κάποιοι οδηγούν με την απολυμνητοποίηση αυτό τον τόπο σε μαρασμό και εξαθλίωση, έτσι όπως πιστεύουμε εμείς. Χτες πέρασε ευνηδιαστικά, θα έλεγα, από την Κυβερνητική Επιτροπή το Master Plan για την απολυμνητοποίηση, και σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, έρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας να πάρει απόφαση ακριβώς για αυτά που περιέχει, για το αν δέχεται το Master Plan. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει ο κύριος Περιφερειάρχης μαζί με την πλειοψηφία που κατέχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση γενναία, θα έλεγα εγώ, η οποία να απορρίπτει αυτό το σχέδιο που είναι ένα σχέδιο καταστροφής και ολέθρου για όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το ότι ζητά, από ό,τι φαίνεται, κάποιες διορθώσεις, κάποια σημεία, αυτό σας ικανοποιεί ή θα θέλαμε, αν καταλαβαίνω καλά την άποψή σας, να πάμε από μηδενική βάση ξανά να συζητήσουμε για να καταλήξουμε κάπου σε ένα νέο master plan? Κοιτάξτε, κύριε Μαυρή, δεν μας ικανοποιεί τίποτα απολύτως, διότι μέσα στο master plan δεν υπάρχει κανένα ισόβαρο αντάλλαγμα, δεν υπάρχει κανένα ισοδύναμο, δεν υπάρχει καμία αναπλήρωση θέσεων εργασίας, δεν διαφαίνονται πόροι από πουθενά ώστε να αντικαταστήσουν αυτό που θα χαθεί από την λιγνητική παραγωγή στην περιοχή μας. Οπότε προφανώς και θέλουμε να ξεκινήσει από μηδενική βάση, προφανώς και θέλουμε να απορριφθεί αυτό το σχέδιο από την περιφέρεια, διότι έχει απορριφθεί από το λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Δηλαδή πρέπει να σκέψει ο κύριος Περιφερειάρχης να ακούσει τα θέλω του λαού της Δυτικής Μακεδονίας, και αν θέλει όχι την απολυμνητοποίηση, να την απορρίψει λοιπόν, να πάρει μία παράταση αυτή η ιστορία, γιατί αυτό εμείς ζητάμε, μία παράταση, ώστε σε αυτό το διάστημα που θα δοθεί στον τόπο και στην ίδια τη ΔΕΗ να μπορέσει να σχεδιάσει για το αύριο με πιο σωστό και πιο ορθολογικό τρόπο. Κύριε Καδόγλου, εσείς, εάν κάτι δεν πάει καλά, αν μη τι άλλο, θα είστε αυτοί που θα την πληρώσετε. Ενώ ο ιδιωτικός τομέας, το λιανεμπόριο, τα εμπορικά καταστήματα, η κίνηση, η πραγματική οικονομία. Ποια είναι η δικιά σας θέση? Τι λέτε, έρχονται δύσκολα? Ήδη διανύουμε δύσκολους καιρούς. 10 χρόνια από την κρίση, τώρα οι καραντίνες η μία πίσω από την άλλη. Δυστυχώς αυτά γίνονται για την δημόσια υγεία πάνω απ' όλα, δεν το συζητάω. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δυστυχώς δεν είδα κάτι για τον ιδιωτικό τομέα στην ανάπτυξη του, το κομμάτι δηλαδή του λιανικού εμπορίου, εκεί που στην ουσία πονάμε. Διότι, όπως πολύ σωστά είπε ο συνομιλητής πιο πριν, αν ερημώσει η περιοχή, δεν θα υπάρχει λόγος να υπάρχουν και εμπορικά καταστήματα. Ως επιτοπλίστων, το μέλλον και το δικό μας είναι προδιαγεγραμμένο. Ως επιτοπλίστων, περιμένουμε και εμείς προτάσεις οι οποίες να μπορούν να καλύψουν αυτά το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί. Και κενό το οποίο δεν θα, όπως πολύ σωστά λένε όλοι, με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, βεβαίως δεκτό είναι, μπορεί να δημιουργηθεί και μια παράπλευρη οικονομία ανάπτυξη εμπορίου σε αυτό το κομμάτι μέχρι ένα σημείο. Μετά τα 20-30 χρόνια που θα κλείσει τα φωτοβολταϊκά, θα ξαναείμαστε στο ίδιο σημείο να συζητάμε το ίδιο πράγμα? Πρέπει λοιπόν να βγει κάτι σωστό, τεκμηριωμένο, και να πούμε ότι για την επόμενη, όχι δεκαετία, για την επόμενη εκατοστοεταετία θα έχουμε ένα πλάνο το οποίο θα μπορούμε να βασιστούμε και να συνεχίσουμε. Δεν έχουμε κίνητρα για να εμείς, σαν επιχειρήσεις, να επενδύσουμε. Ένας νέος
επιστήμονας να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση για να πάει παρακάτω. Νιώθετε ότι έρχεται εκτόξευση της ανεργίας και δεχομένως ήδη υπάρχουν ζήτημα της ανεργίας, ήδη υπάρχουν, είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν χρειάζεται, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Οι καιροί δυστυχώς ή ευτυχώς θα γίνουν όχι πιο δύσκολοι, ακόμα πιο δύσκολοι, και πιστεύω ότι θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις.